Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της υπηρεσίας μας. Ήταν μια πάρα πολύ παραγωγική χρονιά. Είναι οι δύο οι βασικοί τομείς παρέμβασης. Ο ένας είναι να διορθώσουμε, να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες ενός επικοινωνιακού στήματος, το οποίο χαρακτηρίζονταν και χαρακτηρίζεται, δυστυχώς έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, από αδιαφάνεια, σχέσεις διαπλοκής, συναλλαγής και βέβαια πολύ μεγάλη ασυμμετρία. Η αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας ήταν ένα πολύ μεγάλο και αποφασιστικό βήμα. Αποφασιστικό βήμα και για όρους διαφάνειας και για όρους απονομής δικαιοσύνης και ισονομίας μεταξύ των πολιτών, αλλά και γιατί απέδειξε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, όταν λειτουργούν συντεταγμένα, μπορούν πραγματικά να καταφέρουν πολλά πράγματα. Ο δεύτερος τομέας παρέμβασης έχει να κάνει με την αλλαγή, αν θέλετε, βελτίωση της εικόνας της χώρας μας, αλλά μέσα από ένα ρεαλιστικό σχέδιο, χωρίς επικοινωνιακά τρίκ τύπου success story, κοιτώντας πραγματικά κατάματα την πραγματικότητα και αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα που έχει αυτή η χώρα, και βέβαια το μεγαλύτερο στους πλεονέκτημα, πέρα από τον καιρό φυσικά, το καλό φαγητό, τη μεγάλη πολιτιστική κοιλομορφία, είναι το ανθρώπινο της κεφάλαιο. Ότι εδώ αυτή η χώρα διαθέτει κόσμο ο οποίος έχει πολλά προσόντα, δεξιότητες, ικανότητες και κυρίως μια διάθεση να αλλάξει τα πράγματα. Ελπίζω και του χρόνου να είναι μια ακόμη πιο παραγωγική χρονιά και να προχωρήσουμε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε χαράξει και οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές.